Να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Χαράλαμπο Γόγο, καθηγητή παθολογίας. Καλή σας ημέρα. Γεια σας κύριε Γόγο, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Καμπράκη, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα κύριε καθηγητή. Πάντως νομίζω ότι εν όψη για τον εορτό. Βραχνιασμένος ακούω κύριε καθηγητά, τι συμβαίνει? Όλα καλά. Μην παρεξηγηθώ. Γιατί και αν ήταν θα σου κόβα και τη σύνδεση, δεν ξέρω τι γίνεται. Ότι κολλάει μέσα από την τηλεόραση. Ωραία, δεν ξέρω εγώ. Ο κύριος Καμπουράκης περιμένει, κύριε εγώ, το εμβόλιο. Μέχρι τότε είναι η Πατμόν. Να ρωτήσω τώρα στη σχέση με τις γιορτές. Αυτό που είδαμε είναι ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε πλέον γιορτές μόνο στο σπίτι με την οικογένειά μας. Εμείς έχουμε τα 9 άτομα. Υπάρχει περίπτωση αυτό να αλλάξει? Όχι βέβαια. Αυτό είναι τετελεσμένο γεγονός. Τα 9 άτομα είναι το maximum. Δείχνοντας ότι δεν πρέπει να κάνουμε μεγάλες αναθρήσεις πρακτικά. Ένα συμβολισμό 9 άτομα είναι το maximum και μάλιστα σε περιοχές τις οποίες δεν υπάρχει επιδημιολογική φόρτιση. Εγώ θα έλεγα στις περιοχές όπου υπάρχει και έντονη επιδημιολογική φόρτιση, όπως είναι η Δυτική Αττική, όπως είναι η Βόρεια Ελλάδα κλπ. Ακόμα και αυτό δεν χρειάζεται να το εξαντλήσουμε. Το λιγότερο δυνατόν και η κοντινότερο δυνατή. Δηλαδή, συγγενείς μας, άνθρωποι που τους γνωρίζουμε, που είμαστε μαζί όλη μέρα, είμαστε δέχτες με μάσκες. Επομένως, μια οικογενειακή συνάντηση και μάλιστα μεσημεριανή. Γιατί μεσημεριανή? Υπάρχει το απαγορευτικό. Δέκα υπάρχει απαγορευτικό, κύριε Καμπουράκη. Οπότε, ξέρετε, έψαξα να δω τι σημαίνει ρεβεγιόν αυτές τις μέρες, γιατί τα ακούω. Τι σημαίνει ρεβεγιόν, για πείτε μας. Ρεβεγιόν, ξέρετε, πρόκειται από μια λατινική λέξη και σημαίνει δυνατός, δηλαδή ξενύχτης, ένας που ξενυχτάει. Δηλαδή, το ρεβεγιόν περιλαμβάνει μέσα την έννοια του ξενυχτιού. Άρα δεν υπάρχει ρεβεγιόν. Υπάρχει μια. Και δεν μας διορθώνει ο κύριος Παπινιώτης αυτή τη φορά. Και όχι. Ολονυχτή. Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά. Αυτό που είπαμε είναι λίγα άτομα το μεσημέρι που τους ξέρουμε, που είναι αρνητικοί. Μπράβο. Και επ' αυτού εγώ μαζί. Θέλω, επειδή τα 9 άτομα, πολλοί κόσμος τα αντιμετωπίζει με μια διασταλτική ερμηνεία και σου λέει εντάξει, τα Χριστούγεννα να φάω με 9 ξαδέρφια, την Πρωτοχρονιά να φάω με δευτεροξάδερφα και καταλήγει στο τέλος να τρως με 20 ανθρώπους. Αυτό το πράγμα πώς πρέπει να γίνει και υπό ποιους όρους? Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορεί να αστυνομευτεί, το καταλαβαίνετε. Πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες το πρόβλημα. Θα πρέπει να καταλάβουν. Η αστυνόμευση έχει να κάνει κυρίως με την κυκλοφορία μετά τις 9-10 το βράδυ, ας πούμε, που υπάρχει, που δεν πρέπει να κυκλοφορούν στους δρόμους. Άρα στα σπίτια μας πρέπει να έχουμε ήδη την ευαισθησία να κάθε σαλόν και χωροφύλακα δεν γίνεται. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε έξω από κάθε πόρτα και κάποιον αστυνομικό που να επιβλέπει ποιοι μπαίνουν και ποιοι βγαίνουν. Ωστόσο, υπάρχει το επιχείρημα ότι ο ιός είναι μέσα στα σπίτια. Δηλαδή σε αυτό το επιχείρημα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η διασπορά που υπάρχει αυτή τη στιγμή έχει ξεφύγει από αυτά που λέμε ορφανά κρούσματα, έχει μπει και σε οικογένειες. Επομένως, σε κάθε οικογένεια εν δυνάμει μπορεί να υπάρχει ένα κρούσμα και σε κλειστό περιβάλλον ο ιός μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα. Μέσα σε ένα δωμάτιο που θα είναι μαζεμένα πολλά άτομα, μεταδίδεται εύκολα με το αερόλυμα και ακόμα και η μάσκα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι απολύτως προστατευτική. Το είδαμε και στη Δυτική Αττική αυτό, κύριε Γόγο. Ακριβώς. Δεν πρόκειται να φοράει κανείς μάσκα. Υπάρχουν άλλες περιοχές εκτός της Δυτικής Αττικής και της Κοζάνης, κύριε Γόγο, που σας προβληματίζουν επιδημιολογικά και μπορεί να πάρουν την άγουσα για ένα μοντέλο ασπροπύργου τις επόμενες μέρες? Στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν κάποιες περιοχές ακόμα που δεν έχουν αποφορτιστεί τελείως. Yes. Είναι καλύτερα βέβαια τα δεδομένα τους, δηλαδή υπάρχει πτωτική τάση. Σε αυτές τις περιοχές δεν κοιτάμε μόνο τον αριθμό, κοιτάμε και την τάση. Στις περιοχές που προαναφέρατε, στη Δυτική Αττική δηλαδή, υπάρχει ανωδική. Ενώ σε όλη την Ελλάδα πέφτουν τα κρούσματα, σε αυτές τις εστίες υπάρχει ανωδική τάση. Ενώ τον προηγούμενο μήνα, ας πούμε, είχαμε για παράδειγμα 120 κρούσματα σε μια περιοχή, το πρώτο 15ήμερο έχουμε ήδη 100, που σημαίνει ότι εν δυνάμει αυτά θα διπλασιαστούν. Αλλά λέτε ότι επιβραδύνεται πιο αργά σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας. Όχι πέφτουν πιο αργά, αλλά ανεβαίνουν κιόλας. Ναι, εκτός από αυτών που ανεβαίνουν, ναι. Okay. Ναι. Οπότε αυτό το μοντέλο, αν ξεκλείσει, θα μπορεί να το δούμε και στη συνέχεια και ειδικά μετά τις γιορτές. Ναι, μπορεί. Δεν είναι κακό αυτό. Πρέπει να γίνεται σε περιοχές που είναι δύσκολες. Γιατί είναι αυτές που τροφοδοτούν γενικά την επιδημία. Ενώ μπορεί να έχουν μια γενικότερη τάση αποφόρτισης, μπορεί αυτές τις περιοχές, φανταστείτε και στην Αττική κιόλας, που είναι ένα μεγάλο αστικό κέντρο, να υπάρξει διασπορά από τέτοιες κόκκινες περιοχές στον υπόλοιπο πληθυσμό. Θα είναι καταστροφικό, αντιλαμβάνεστε. Για τη Θεσσαλονίκη, η κυβέρνηση είχε υποστεί κριτική που η επιτροπή σας που έλεγε αργήσατε, ρε παιδιά. Στη Δυτική Αττική τώρα. Διότι ούτε άργησε κανείς, ούτε μπορεί να πει κανείς ότι σου είχε προειδοποιήσει, ούτε. Τι πήγε γάλια και είναι αυτή η κατάσταση, μπορεί να μου πείτε? Εντάξει, είναι λίγο δύσκολη η περιοχή αυτή. Έχει κάποιους οικισμούς, ας πούμε, από διάφορες κοινότητες, οι οποίες είναι λίγο απρόσεκτες. Έχει εργοστάσια, πολλές επιχειρήσεις, το λιμάνι.
Ναι, αυτούς εννοώ, του Ρωμά και άλλες κοινότητες, όχι μόνο Ρωμά. Μην φοβόμαστε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το λέω για όλους μας αυτό το πράγμα. Δεν είναι κακό. Και στην Κοζάνη είναι που δεν είναι Ρωμά. Δεν είναι λιγότερο πολίτες ή Ρωμά ή άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταγωγή από την, είναι παλινοστούντες από τη Ρωσία. Πολίτες της χώρας είναι. Γι' αυτό το συζητώ και επιμένω. Ναι, φυσικά και αυτοί είναι μέσα λοιπόν σε αυτούς τους οικισμούς και έχουν, ξέρετε, εκφύσεως έχουν μια τρόπο συμπεριφοράς που είναι λίγο συγκεντρωτικός. Δηλαδή μαζεύονται σε σπίτια, είναι λίγο πιο απρόσεκτοι κλπ. Επομένως, αυτές οι κοινότητες μπορούν να δημιουργήσουν μια φόρτιση στο σύστημα. Το βλέπουμε κιόλα τελευταία αυτό. Και γι' αυτό σε αυτή την περιοχή βάλτε και τις μετακινήσεις που γίνονται από τις περιοχές αυτές προς το κέντρο της Αθήνας και Τούμπαλιν. Αυτό είναι κίνδυνος. Αποτελεί κίνδυνο διασποράς. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μια επιτήρηση σημαντική σε αυτές τις περιοχές. Και κυρίως, κύριε Καμπουράκη, να προσθέσω πολλά τεστ. Τα τεστ είναι πάρα πολύ σημαντικά σε αυτά γιατί βοηθάνε στην επιτήρηση. Όπως επίσης και αυτή η προσπάθεια που γίνεται για μαζικά τεστ δειγματοληπτικά που είναι σημαντικά. Γιατί έχουμε τα rapid, αυτά τα λεγόμενα γρήγορα διγονικά τεστ, τα οποία μπαίνουν πλέον στην καθημερινότητά μας, θα βοηθήσουν πολύ. Μακάρι. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, εσείς δηλαδή, τελευταία κουβέντα και στα γρήγορα. Φοβάστε ότι όπως τη βλέπετε την κατάσταση, μετά την πρωτοχρονιά, αφού περάσει αυτό το δεκαήμερο, ας πούμε το ζόρικο, θα χειροτερέψει η κατάσταση ή θα βαστιχτούμε? Ναι, φοβάμαι λίγο να σας πω, γιατί οι συμπεριφορές τα Χριστούγεννα, ό,τι οδηγίες και να δίνουμε, ό,τι αυτοπεριορισμό και να έχουμε, θα χαλαρώσουν λίγο οι συμπεριφορές. Ο κόσμος θέλει να βγει να γιορτάσει. Άρα υπάρχει ένας κίνδυνος, θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί και αυτοπεριορισμός. Παρακαλώ πολύ τον κόσμο όλους να προσέξουμε. Έχουμε μπροστά μας τα εμβόλια. Τα έχετε πει, ετοιμάζομαστε όλοι να τα κάνουμε. Ας κάνουμε κάντε μια υπομονή ακόμα. Του κερατά μέχρι και κυρίως να προσπαθήσουμε να πείσουμε τον κόσμο, όλοι και μπράβο που το κάνατε και σήμερα πρωί-πρωί εσείς, να εμβολιαστούν. Γιατί έχει αρχίσει μια μουρμούρα και ένα θόρυβος για τα εμβόλια. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα τα εμβόλια. Είναι απολύτως ασφαλή, τουλάχιστον αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα, που είναι πάρα πολύ σημαντικά δεδομένα για την ασφάλεια και την ασφαλιστικότητα. Έρτε να κάνουμε και τα 6 μαζί. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε.